Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky με τη Λίνα Κλήτου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πολεμικό κλίμα καλλιεργεί η Τουρκία. Η Ελλάδα ενεργοποιεί τις συμμαχίες της. Τα παίζει όλα για όλα ο Πούτιν για να γονατίσει τη Δύση. Πολλά και πλούσια τα δώρα της κυβέρνησης στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Υπάρχει έλεγχος στα Λούνα Πάρκ για τα παιδιά μας. Σε σκληρή πολιτική μάχη εξελίσσεται η Εξεταστική Επιτροπή. Σε διαρκή κλιμάκωση των προκλήσεων έναντι της Ελλάδας προχωρά ο Ερντογκάν με ξεκάθαρες νέες απειλές όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει πράγματι να οργανώσει στρατιωτική επιχείρηση κατά της χώρας μας. Ο Νίκος Δένδιας με επιστολές του ενημέρωσε ο ΙΕ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ακραίες δηλώσεις του, ενώ με την Γαλλίδα ομολογό του έστειλαν μήνυμα κόντρα στην τουρκική επιθετικότητα λίγα 24 ώρες πριν από το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι, όπου θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Το State Department καταδίκασε τις συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών. Επιστολές στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτερμπεργκ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωζέ Μπορέλ, απέστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, όπου παρατίθενται αυτούσιες οι δηλώσεις του Ερντογάν, που χαρακτηρίζονται απρόκλητες, απαράδεκτες και προσβλητικές για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, με αποκορύφωμα την τελευταία του, όπου ερωτάται συγκεκριμένα για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, ne dedim, bir gece ansızın gelebiliriz. Ο ανοιχτά απειλητικός χαρακτήρας και τόνος είναι κάτι παραπάνω από προφανής, διαλύοντας έτσι κάθε αμφιβολία σχετικά με τον επιδιωκόμενο σκοπό τους, καθώς και κάθε ισχυρισμό ότι προορίζονται μόνο για εσωτερικούς λόγους εν όψη των επόμενων εκλογών στη χώρα, υπογραμμίζει ο Υπουργός Εξωτερικών και ζητά την άμεση καταδίκη από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, με το να μην το πράξουμε εγκαίρως ή με το να υποτιμήσουμε τη σοβαρότητα του θέματος, κινδυνεύουμε να γίνουμε και πάλι μάρτυρες μιας κατάστασης παρόμοιας με αυτήν που εκτιλήσεται σήμερα σε κάποιο άλλο μέρος της Υπήρου μας. Αυτό είναι κάτι που κανείς μας δεν θα ήθελε να δει, τονίζει ο Νίκος Δένδιας, που μαζί με τη Γαλλίδα ομολογό του Κατρίν Κολονά έστειλαν μήνυμα στην Άγκυρα. Ούτε πτωούμαστε ούτε φοβόμαστε. Απορρίπτουμε πλήρως τα νεοοθωμανικά νταϊλίκια. Θα συμβούλευα όμως τον οποιοδήποτε ονειρεύεται επιθέσεις και κατακτήσεις να σκεφτεί 3 ή 4 φορές. Είμαστε επαρκείς για να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας. Η France a toujours été aux côtés de la Grèce et de Chypre lorsque il le faut et lorsque des atteintes à la souveraineté peuvent faire partie des tentations de pays voisins. Il y a son article 21 et cette clause indique très clairement noir sur blanc que si les deux parties constataient conjointement qu'il y a une agression armée sur contre plutôt le territoire de l'un ou de l'autre, eh bien les parties, comment dire, droit, se porteraient assistance mutuelle. Θα ήθελα να θυμίσω ότι απέναντι από τα νησιά του Αιγαίου υπάρχει ο μεγαλύτερος αποβατικός στόλος της Ευρώπης και μια πλήρης τουρκική στρατιά. Φέτος έχουν γίνει 6.100 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, 157 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος, 1.000 παραβιάσεις των χωρικών μας υδάτων. Δεν νομίζω ότι όντας μια τόσο έμπειρη διπλωμάτης έχεις ξανασυναντήσει ανάλογο αριθμό παραβιάσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας στο επίσημο δείπνο προς τιμήν της Προέδρου της Σλοβακίας αναφέρθηκε στην αναθεωρητική πολιτική Ρωσίας και Τουρκίας. Θεωρητική πολιτική τόσο της Ρωσίας όσο και της Τουρκίας, της οποίας η παραβατική συμπεριφορά συνιστά πρόκληση όχι μόνο για τη χώρα μου, αλλά και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να έχει κοινή αντιμετώπιση. Ο Μεβλούτ Σαβούσογλου τώρα με επιστολές του σε ευρωπαϊκές χώρες, ΝΑΤΟ και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εξηγεί τη δήθεν θέση της Άγκυρας και τις απόψεις της για την επίλυση των προβλημάτων του Αιγαίου, ενώ κάνει ξανά λόγο για τις παράνομες ενέργειες και μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ελλάδας για μνημείο διαστρέβλωσης της πραγματικότητας σε τέτοιο βαθμό που ξεπερνά τα όρια της λογικής και πλέον κινείται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, τονίζοντας ότι ο Σαβούσογλου επαναλαμβάνει
πάγιες, ανυπόστατες και παράνομες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας, που δε μία βάση έχουν αντιθέτως, αντιβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του δικαίου της θάλασσας. Η Τουρκία ενοχλείται κυρίως γιατί η Ελλάδα δυναμώνει. Και δυναμώνει γιατί εδώ και καιρό υλοποιούμε ένα σχέδιο ενίσχυσης σε όλα τα επίπεδα, όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τον κύριο Ερντογάν και τους Τούρκους αξιωματούχους στις ανιστόρητες και παράλογες δηλώσεις του. Με όπλο το διεθνές δίκαιο προστατεύουμε τα σύνορά μας και προασπίζουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας. Μετά την καταδίκη από Κομισιόν και Τσεχία, ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι σε μια συγκυρία όπου η Ρωσία έχει εισβάλει ξανά σε ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι ιδιαιτέρως αντιπαραγωγικές. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται και η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά δεν αμφισβητείται. Καλωσορίζω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky τον στρατηγό αναποστρατεία, τον κύριο Λάμπρο Τζούμη. Καλησπέρα, στρατηγέ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, στρατηγέ, είμαστε πάλι σε ένα παραλήρημα τουρκικής επιθετικότητας και πλέον, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μια ηλαρή διάθεση αντιμετώπισης των υπερβολών των φραστικών και των ακροτήτων και το εντάσαμε μέσα σε αυτό το συνολικό σκεπτικό της προεκλογικής καμπάνιας που κάνει ο Ερντογκάν κλπ. Τώρα συνειδητοποιούμε σιγά σιγά ότι τα πράγματα ίσως είναι πολύ σοβαρότερα από όσα νομίζαμε μέχρι σήμερα. Και ειδικά οι απειλές ότι θα έρθουν νύχτα και ότι πλέον δεν είναι μόνο οι κινήσεις που κάνουν σε διπλωματικό επίπεδο. Είναι η ξεκάθαρη προειδοποίηση ότι ετοιμάζονται για μια στρατιωτική κίνηση. Για μια κίνηση στο πεδίο. Ναι. Νομίζω ότι αυτή η ρητορική που έχει αναπτυχθεί από τον Τούρκο πρόεδρο αλλά από και τους υπόλοιπους Τούρκους αξιωματούχους αυτοεγκλωβίζει την Τουρκία ώστε το επόμενο διάστημα να προχωρήσει σε μια κρίση με την Ελλάδα. Δηλαδή αν από όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει τελικά δεν προχωρήσει η Τουρκία επί του πεδίου θα γυρίσει μπούμεραγκ στον Τούρκο πρόεδρο ενώπιον των εκλογών. Εννοώ. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει και πρέπει να καταλάβουμε ότι το επόμενο διάστημα ενδεχομένως θα βρεθούμε μπροστά σε μια κρίση με την Τουρκία. Είναι κάτι, κυρία Κλήτη, το οποίο το λέγαμε πάρα πολύ καιρό και με κίνδυνο να φανούμε και ως γραφικοί κάποιοι εξ ημών. Ναι, τώρα αυτή η κρίση θα έχει μια έννοια κατά την εκτίμησή σας τώρα, γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε, ίσως είναι και παρακινδυνευμένο. Θα θυμίσει εκείνη την κρίση των ημείων ή θα είναι μια πιο στοχευμένη και πιο συγκεκριμένη απειλή σε διεκδικητική? Νομίζω ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να επιρρύψει την ευθύνη της κρίσης στην ελληνική πλευρά. Αυτό εξάλλου κάνει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθεί να εμφανιστεί ότι βρίσκεται σε αυτοάμυνα, ότι αδικείται από την Ελλάδα και αυτό κάνει με αυτές τις επιστολές τις οποίες στέλνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στα διεθνή φόρα και θα προσπαθήσει να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα είναι εκείνη η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και συνεπώς λοιπόν εγώ έχω κάθε δικαίωμα να προβώ στις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπίσω τα κυριαρχικά μου δικαιώματα. Θεωρώ ότι η κρίση θα έχει σχέση με το τουρκικό γεωτρητικό σκάφος το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε περιοχή η οποία δεν μας επηρεάζει, αλλά όσο πλησιάζει το 2023 η Τουρκία ενδεχομένως θα το μετακινήσει μέσα σε θάλασσα ελληνικής δικαιοδοσίας και αυτό θα μας φέρει σε μια πολύ δύσκολη και προβληματική κατάσταση στον τρόπο που θα το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, τώρα, νομίζω ότι μπορούμε, προετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά για να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, που είναι εδώ στο στούντιο του Blue Sky. Και νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του, πέρα από τα θέματα τα αμυγώς στρατιωτικά, σε διπλωματικό πεδίο, ποιες είναι οι κινήσεις που μπορεί να κάνει η Ελλάδα, έτσι ώστε και να ενισχύσει
τα διαπραγματευτικά της χαρτιά, αλλά και να προσθέσει, να αθροίσει μάλλον εταίρους και συμμάχους, ώστε στην περίπτωση κατά την οποία, όπως λέγαμε και με τον στρατηγό τον κύριο Τζούμη, η Τουρκία αφήσει τα λόγια και προχωρήσει στα έργα, να μην είναι μόνο ομόθυμη καταδίκη εναντίον των ενεργειών της, αλλά να ενεργοποιηθούν και άλλες ασφαλιστικές δικλίδες, οι οποίες θα συνδράμουν στον αγώνα που θα δώσει η Ελλάδα έναντι της τουρκικής απειλής. Καλησπέρα κύριε Κουμουτσάκο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Ακλήτου, εύχομαι μια καλή καινούργια σεζόν και επιτυχία στο δελτίο σας, να συνεχίσετε να κάνετε πάντα με την ίδια αποφασιστικότητα και ευθυκρισία την ενημέρωση των πολιτών. Καλησπέρα και στον στρατηγό, τον κύριο Τζούμη. Ξεκινάω από αυτό, λέγοντας ότι προσυπογράφω το σύνολο των εκτιμήσεων του στρατηγού. Εντάξει, με ορισμένες αποκλίσεις, αν θέλετε, αλλά η κατεύθυνση των παρατηρήσεων του είναι μια κατεύθυνση που απολύτως και εγώ συμμερίζομαι. Ήμασταν από εκείνους που από πολύ νωρίς δεν θέλαμε να, αν θέλετε, να εξοραίσουμε την εικόνα και την πολιτική της Τουρκίας, αλλά να τη δούμε πολύ καθαρά. Είναι γεγονός, κύριε Κουμουτσάκο, και το είχαμε πει και σε αυτό το δελτίο και κατά τη διάρκεια της άνοιξης που μας πέρασε, ότι αυτό στο οποίο θα πρέπει να κοιτούμε είναι την τουρκική απειλή. Όλες οι ενέργειες που ακολουθεί εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες είναι ενέργειες μιας συνεχούς κλιμάκωσης. Η μία κίνηση χτίζει πάνω στην άλλη. Η τελευταία τοξική ρητορία έχει ένα σαφές αποτέλεσμα, που είναι ο δηλητηριασμός της κοινής γνώμης της Τουρκίας. Mm-hmm. Ουσιαστικά βάζει ένα υπόβαθρο ψυχολογικής προετοιμασίας για κάτι σοβαρότερο από αυτό το οποίο λέει. Επομένως πρέπει να το δούμε ως ένα σκαλί προετοιμασίας μιας κατάστασης, μιας έντασης, μέσα στην οποία κανείς σοβαρός αναλυτής ή πολιτικός που παίρνει αποφάσεις δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο επεισοδίου. Έχοντας πει αυτό, θα πάω σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε όσον αφορά τις δυνατότητες της Ελλάδας να κινηθεί διπλωματικά, δηλαδή η αποτρεπτική διπλωματία, διότι υπάρχει η αποτρεπτική άμυνα, να πάμε στην αποτρεπτική διπλωματία. Νομίζω ότι δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτά τα οποία κάνει η ίδια η κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα κάνει έναν αγώνα, έναν μαραθώνιο ενημέρωσης εταίρων, συμμάχων, φίλων και της διεθνούς κοινότητας. Απέναντι σε μια προπαγάνδα εξωφρενική της Τουρκίας, που προσπαθεί να μετατρέψει το θύμα σε θήτη, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει παρά να κάνει, η Ελλάδα δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά μια συνεχή, λεπτομερή, επίμονη ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας. Και αυτό το πράττει. Το άλλο είναι η αξιοποίηση των συνεργασιών και των συμμαχιών μας. Τα περιφερειακά σχήματα συνεργασίας στη Μεσόγειο λειτουργούν. Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος. Mm-hmm. Και μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει δώσει, αν θέλετε, και το πράσινο φως για την αξιοποίηση αυτών και τη δημιουργία αυτών των σχημάτων. Σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών, είδατε ότι η δήλωση από το State Department πρέπει να περιληφθεί στις θετικές για την Ελλάδα δηλώσεις, αυτή που έγινε πριν δύο ημέρες, όπως επίσης και η στάση της Γαλλίας, έτσι όπως εκφράστηκε από την Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Κολονά. Και με τις δύο αυτές χώρες, να θυμίσω ότι η Ελλάδα έχει αμυντικές συμφωνίες εργασίας. Mm-hmm. Πολύ ουσιαστικές και προχωρημένες. Με τη ΔΕ Γαλλία έχουμε προσθέσει, αν θέλετε, στο θεσμικό μας οπλοστάσιο και τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση που η Ελλάδα δεχτεί επίθεση. Η Ελλάδα, λοιπόν, πιστεύω ότι πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο, αν θέλετε, διπλωματικό δίκτυο προστασίας των συμφερόντων της, που ελπίζουμε, εάν χρειαστεί, που δεν πρέπει να χρειαστεί, να λειτουργήσει και στο διπλωματικό επίπεδο αποτρεπτικά στην αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, που είναι μια στρατηγική που ακολουθεί από το 70, αλλά που πλέον έχει πάρει ακραίες εκφράσεις. Ακραίες εκφράσεις σε επίπεδο ρητορίας. Ναι, ρητορική μίσους, είναι ξεκάθαρο. Που προειδεάζουν, και πρέπει να το δούμε έτσι, χτίζουν μια ατμόσφαιρα που θα, πάνω στην οποία θα δικαιολογήσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Τώρα, εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό, πριν πάω στον κύριο Τζούμη, για να μπούμε τώρα στην ουσία του τι σημαίνει δόγμα αποτροπής αυτής της επιθετικής πολιτικής, είτε στο πεδίο είτε στη ρητορική.
Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον ένα άρθρο του τέος πρέσβη μας, του κύριου Αλέξανδρου Μαλλιά, έμπειρος άνθρωπος στη διπλωματία, κύριε Κουμουτσάκο, ο οποίος έλεγε ότι παρατηρεί την ενάργεια με την οποία απαντάει η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργός Εξωτερικών και οι υπηρεσίες και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε κάθε τουρκική προκλητικότητα. Αλλά αυτό το οποίο επισημαίνει είναι ότι γίνεται με το παλαιό δόγμα της γλώσσας της διπλωματίας, η οποία φαντάζει μπροστά στην τουρκική προκλητικότητα αρκετά αποστηρωμένη. Και κάνει μια πρόταση προς την ελληνική πλευρά να λειτουργεί σε ένα war room, ένα δωμάτιο πολέμου εν πάση περιπτώσει, το οποίο θα απευθύνεται και θα απαντά στον Τούρκο με τον ίδιο τρόπο και με, το ίδιο ύφος, χωρίς να αναλαμβάνει την ευθύνη η Ελλάδα. Παίρνοντας αφορμή από αυτό, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η πάγια διπλωματική ακολουθία της ελληνικής πλευράς, μήπως τελικά ξεπερνιέται από το γεγονός ότι η διεκδικητική βεντάλια της Τουρκίας κάθε μέρα αλλάζει? Κάθε μέρα προσθέτουν και μια νέα διεκδίκηση. Κάθε μέρα αλλάζουν τη βάση των δεδομένων για τα οποία θα πρέπει η Ελλάδα να απαντάει. Η επισήμανση του κ. Μαλλιά είναι ορθή. Με ποια έννοια όμως? Ότι μαζί με τους παραδοσιακούς τρόπους, τους απαραίτητους στη διπλωματική κοινότητα αντίδρασης, δηλαδή τις επιστολές απαντητικές, άλλωστε αυτό το κάνει και η Τουρκία σε μεγάλο βαθμό, οι συχνές δηλώσεις μας, που είναι δηλώσεις όμως που δεν παρακολουθούν βήμα-βήμα την λεκτική κλιμάκωση της Τουρκίας, έχουν μία, χαρακτηρίζονται από μία, αν θέλετε, ψύχρεμη αποφασιστικότητα. Δεν τρέχουμε πίσω από κάθε λέξη, από κάθε δήλωση της Τουρκίας σε μια περίοδο, πρέπει να το λάβουμε γι' αυτό υπόψη στην ανάλυσή μας, που ο πληθωρισμός δηλώσεων μπορεί από πλευράς Τουρκίας να οφείλεται και στο εσωτερικό πολιτικό κλίμα πριν από τις εκλογές. Δεν λέω για την ποιότητα των δηλώσεων. Θέλω να το ξεχωρίσω αυτό, γιατί πολλοί ερμηνεύουν στην Ελλάδα την ένταση στις διατυπώσεις μόνο ως αποτέλεσμα του εσωτερικού πολιτικού παιγνίου. Ενώ δεν είναι έτσι, είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής. Όμως η πυκνότητα των δηλώσεων έχει να κάνει με το ότι βρίσκεται η Τουρκία σε μια προεκλογική περίοδο. Δηλαδή βγαίνουν όλοι και μιλάνε. Όμως μαζί με τον παραδοσιακό τρόπο, και σας το λέω από την γνώση και την εμπειρία ως εκπροσώπου τύπου παλαιότερα μεν, αλλά και τότε ετίθεται το θέμα ποιοι είναι τρόποι πιο, αν θέλετε, διεισδυτικοί σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας και κοινωνίας. Ναι, πράγματι πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Μαζί με τον παραδοσιακό τρόπο αντίδρασης στην τουρκική προπαγάνδα, να αξιοποιήσουμε και τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και όλες τις δυνατότητες που μας δίνει ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον, η ψηφιακή διπλωματία, αν θέλετε, να το αξιοποιήσουμε πλήρως. Εδώ, και με αυτό τελειώνω, έρχομαι να θίξω ένα πολύ σοβαρό θέμα. Η προπαγάνδα είναι ακριβώς σπόρο. Η δημόσια διπλωματία απαιτεί κεφάλαια. Σωστό. Ο προϋπολογισμός του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, όχι σήμερα, αλλά παραδοσιακά, ήταν μειωμένος. Ακριβώς. Δεν μπορούμε απέναντι στον πακτολό χρημάτων που δίνει η τουρκική διπλωματία στην δημόσια έκφραση των θέσεών της, στη δημόσια διπλωματία, εμείς να αντιτάσσουμε έναν περιορισμένο, συρρυκνωμένο προϋπολογισμό που δεν επιτρέπει αντίδραση σε ανάλογο, δεν θέλω στο ίδιο, σε ανάλογο επίπεδο. Επομένως, περισσότερα χρήματα στο Υπουργείο Εξωτερικών, περισσότερα χρήματα στην ελληνική δημόσια διπλωματία. Και επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης, διαρκούς κρίσης, κύριε Κουμουτσάκο, έχω την αίσθηση ότι εάν χρειαστεί, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να ζητήσει και τη βοήθεια εφοπλιστών, επιχειρηματιών κλπ, οι οποίοι δεν θα ιρνούντο στην πατρίδα ποτέ, να συνδράμουν σε μια κρίσιμη και αποφασιστική στιγμή για την ελληνική ιστορία και για την ελληνική ασφάλεια. Κάθε τι που θα κάνει πράξη στην εθνική ομοψυχία. Αλλά αυτό θέλω εθνική ομοψυχία και συμφωνία και κονσένσους όλων των κομμάτων και της αντιπολίτευσης. Τώρα, στρατηγέ, μπροστά σε αυτά τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται, εγώ θα τολμήσω να κάνω την ερώτηση πολύ ξεκάθαρα σε έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία επί του πεδίου. Εάν φτάσουμε στο σημείο μηδέν, η Ελλάδα μπορεί να δώσει ένα μήνυμα και ένα μάθημα αποφασιστικότητα στην Τουρκία? Είναι σε θέση? Ναι, νομίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει να φοβάται τίποτα από μια κρίση με την Τουρκία. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε άριστο επίπεδο. Αν απαιτηθεί και τους δοθεί η σχετική εντολή, θα επιτελέσουν το καθήκον τους όπως το έχουν κάνει και στο παρελθόν.
Θα με επιτρέψετε να συμπληρώσω αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Κουμουτσάκος νωρίτερα, ότι πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί σημαντικές επιτυχίες στο διπλωματικό πεδίο, κυρίως με τη συμφωνία που υπογράψαμε με τη Γαλλία, με τη ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Τη θεωρώ σημαντικότερη από αυτή που υπογράφηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Η Τουρκία αυτό που αντιλαμβάνεται είναι η στρατιωτική ισχύς. Εάν λοιπόν την Τουρκία τη φέρουμε μπροστά στο δίλημα πόλεμος ή αναδίπλωση, τουλάχιστον αυτό έχει δείξει η ιστορική εμπειρία, προτίμησε την αναδίπλωση. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές σε φίλους, εχθρούς, συμμάχους, ότι η Ελλάδα για να προασπίσει την εθνική της κυριαρχία είναι έτοιμη να πάει ακόμη και στη στρατιωτική σύγκρουση με την Τουρκία. Δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Μόνο τότε θα αποφύγουμε τον πόλεμο. Αν ακολουθήσουμε αυτή την διαχρονική παθογένεια του κατευνασμού, ενδεχομένως να τον φέρουμε πιο κοντά. Τώρα, αυτές τις δηλώσεις που κάνουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ακούσαμε μαζί νωρίτερα την Γαλλίδα Υπουργό Εξωτερικών, η οποία μίλησε ευθέως ότι σε περίπτωση που δεχθεί απειλή η Ελλάδα ή η Κύπρος, το άρθρο 2 του αμυντικού δόγματος Ελλάδος-Γαλλίας προβλέπει ότι εάν διαπιστωθεί και από τις δύο πλευρές ότι υπάρχει κίνδυνος ορατός, θα ενεργοποιηθεί και θα υπάρξει αμοιβαία συνδρομή. Αυτά τα μηνύματα φτάνουν στον Τούρκο? Πόσο εκτιμάτε ότι τα λαμβάνει σοβαρά? Κυρία Κλήτου, νομίζω ότι εγγυήσεις ασφαλείας δεν μπορεί να σου παρέχει καμία ξένη δύναμη. Προφανώς, όπως προανέφερα νωρίτερα, είναι σημαντική η συμφωνία που γράψαμε με τη Γαλλία. Εάν έρθουμε στο σημείο και φτάσουμε σε μια στρατιωτική σύγκρουση με την Τουρκία που όλοι απευχόμαστε, η Γαλλία θα είναι στο πλευρό μας και θα μας παρέχει επιχειρησιακές δυνατότητες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έρθει κάποιος Γάλλος στρατιώτης να πολεμήσει αντί ημών. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ναι. Τώρα, κύριε Κουμουτσάκο, μέχρι πρότινος λέγαμε και συζητούσαμε, σχολιάζοντας και τη στάση Στόλτεμπεργκ, ότι η Τουρκία είναι το χαϊδεμένο παιδί του ΝΑΤΟ. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό το δόγμα? Η Τουρκία ήταν πάντα αντιμετωπίζονταν ως μια αναγκαία στρατηγική προσθήκη στην συμμαχική στρατηγική. Λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. Πραγματικά ξεχωριστής και μοναδικής. Και αυτό πρέπει να το λέμε, να το αναγνωρίζουμε, διότι έτσι κάνουμε και καλύτερη ανάλυση του αντιπάλου. Νομίζω ότι εκείνη η εποχή μιας απόλυτης αποδοχής του τουρκικού ρόλου και της τουρκικής συμβολής της συμμαχίας έχει παρέλθει. Όχι ότι δεν παραμένει στην αντίληψη των ΝΑΤΟΙΚΟΝ ως μια απαραίτητη σύμμαχος. Αλλά οι ενέργειές της, κυρίως με την αγορά και την προμήθεια ρωσικών όπλων και μάλιστα πολύ προηγμένων όπως η S-400. Η επαφωτερήσουσα στάση όσον αφορά την εισβολή τη ρωσική στην Ουκρανία. Η πολιτική που ακολούθησε στη Συρία, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, και κυρίως το γεγονός ότι λειτουργεί ως μια χώρα που δημιουργεί προβλήματα συνοχής στην πολύ ευαίσθητη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ειδικά αυτή την εποχή, έχει δημιουργήσει και μέσα στη συμμαχία και μέσα στη γραφειοκρατία θύλακες που είναι πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στην τουρκική πολιτική. Αλλά μιλάω για θύλακες, δεν μιλάω για την επίσημη πολιτική του ΝΑΤΟ, που παραμένει μια πολιτική που αξιολογεί την γεωπολιτική αξία της Τουρκίας, τη γεωστρατηγική αξία της Τουρκίας πολύ ψηλά. Εμείς μέσα στη συμμαχία πρέπει να κάνουμε και το κάνουμε και ο μόνιμος αντιπρόσωπος και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών στις συνόδους τις αντίστοιχες, νομίζω ότι κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά και επίσης μέσα στη συμμαχία αισθάνονται τον αντίκτυπο της επιφυλακτικότητας διαφόρων θυλάκων εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως μιλάω για τον Κογκρέσο. Mm-hmm. Αυτός ο αντίκτυπος μιας υψηλής επιφυλακτικότητας όσον αφορά την Τουρκία ακούγεται στις Βρυξέλλες, δεν είναι κάτι που περνάει τελείως αδιάφορο, αλλά δεν είμαστε και στην ανατροπή εκείνης της κατάστασης που θεωρείται η Τουρκία και δεν θα τη δούμε ποτέ νομίζω αυτή την ανατροπή μέσα στο ΝΑΤΟ που θεωρούσε την Τουρκία ως έναν θεμέλιο λίθο της Ατλαντικής στρατηγικής στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Θα επιμείνω στο ερώτημα. Ζήσαμε έτσι δύσκολες στιγμές την περίοδο των τουρκικών παραβιάσεων
και προς την ελληνική πλευρά και προς την τουρκική, όπου η Ευρώπη, κυρίως με την καθοδήγηση της Γερμανίας, αρνείται να επιβάλλει κυρώσεις. Αλλάζει το κλίμα τώρα? Έχει αλλάξει μετά το ξέσπασμα της ρωσο-ουκρανικής κρίσης και της επαμφωτερίζουσας, όπως λέτε, στάσης της Τουρκίας? Ή κινήσεις όπως αυτές που έκανε, είτε με το θέμα του σταριού που δεν διεκόπει τέλος πάντων η τροφοδοσία, οι συναντήσεις που διοργάνωσε είτε στην Τουρκία είτε ανάμεσα στους Ρώσους και στους Ουκρανούς, ώστε να εξευρεθεί μια λύση, εξακολουθούν να δημιουργούν την πεποίθηση ότι η Τουρκία είναι ένας ισχυρός παίκτης στην περιοχή. Μια περιφερειακή δύναμη, μικρή μένα, αλλά περιφερειακή δύναμη, η οποία μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο σε πολλές εξελίξεις. Κύριε Ακλήτου, πιστεύω ότι όλοι βλέπουν όλα. Αναγνωρίζουν και βλέπουν ότι λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως ένας παράγον αβεβαιότητας για τη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας, κάτι που κανείς δεν θέλει αυτή τη στιγμή, που τρέχει, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτός ο πολύ σκληρός και επίμονος πόλεμος, αυτή η σύγκρουση μετά την ρωσική εισβολή με την Ουκρανία. Ταυτόχρονα όμως αξιολογούνται και όλες αυτές οι κινήσεις. Είναι πολύ δύσκολο για μια δυτική πρωτεύουσα να αγνοήσει ότι κρατάει η Τουρκία τα κλειδιά των στενών, δηλαδή την ελεύθερη διακίνηση όχι μόνο εμπορευμάτων, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο και σιτηρών. Όταν ακούνε τον Πούτιν να απειλεί με επισιτιστική κρίση, όταν υπάρχει το ζήτημα πολύ έντονο της ρωσικής ενέργειας, η Τουρκία είναι ένας παίκτης που δεν μπορούν παρά να ακούν, να υπολογίζουν και να αξιολογούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αμφιθυμία στην Ευρώπη. Βλέπουν ένας παράγοντα που δημιουργεί περισσότερη αβεβαιότητα και αστάθεια. Και ταυτόχρονα είναι ένας παράγον που χρειάζεται η Δύση προκειμένου να μπορέσει να εξορροπεί κάπως τις μεγάλες αβεβαιότητες που έχουν προκύψει μετά τον πόλεμο. Με αυτή την αμφιθυμία θα πορευτούμε, κυρία Κλήτου. Δεν πιστεύω ότι ακόμα βρισκόμαστε σε μια στιγμή που αν η Τουρκία πραγματικά δεν παραβεί τα εσκαμμένα, θα έχουμε μια κάθετη απάντηση από την Ευρώπη, από τους Ευρωπαίους και από τους Αμερικανούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αμφιθυμία. Όταν τραβάει τα πράγματα, αντιδρούν με δηλώσεις, αντιδρούν με καθαρές θέσεις, όπως στην περίπτωση της Ελλάδος, αλλά δεν ξεχνούν το ρόλο που μπορεί να έχει αυτή η χώρα και που έχει εκ των πραγμάτων στην περιοχή. Γι' αυτό εμείς χρειαζόμαστε ρεαλισμό, επιμονή στις θέσεις μας και ξεκάθαρη παρουσίαση των θέσεών μας. Μάλιστα. Είδαμε, στρατηγέ, σήμερα οι τουρκικές εφημερίδες να αντιμετωπίζουν έτσι ως πρόκληση, περίπου πρόκληση, την παρουσία του Έλληνα Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Θοδωρικάκου, στο φράγμα του Εύρου. Και επειδή συνήθως όλες οι κρίσεις από εκεί ξεκινούν, και το είδαμε και την περίοδο του 15 Αύγουστου, πώς προσπάθησαν να κεφαλαιοποιήσουν δυστυχείς ανθρώπους για να δημιουργήσουν κρίση στα σύνορα με τον Εύρο, πιστεύετε ότι σε αυτό το σκέλος πρέπει να εστιάσει την ετοιμότητά του ο ελληνικός στρατός, η στρατοχωροφυλακή, η αστυνομία και εν πάση περιπτώσει οι τοπικές αρχές, ή θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα και στο Αιγαίο? Κοιτάξτε, το μεταναστευτικό είναι ένα μέρος του υβριδικού πολέμου που η Τουρκία έχει εξαπολύσει εναντίον της χώρας μας. Ένα άλλο κομμάτι είναι αυτές οι ρητορικές απειλές και οι λεκτικές ακρότητες που ακούμε καθημερινά από Τούρκους αξιωματούχους. Αλλά θεωρώ ότι στο Αιγαίο είναι εκεί που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, σε ό,τι αφορά δηλαδή του πεδίου. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία και όσα προαναφέρθηκαν νωρίτερα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι πραγματικά η Τουρκία είναι μια χώρα με πολύ μεγάλη γεωστρατηγική σημασία και το ΝΑΤΟ δεν θα ήθελε να την απολέσει από τη σφαίρα επιρροής τους. Είναι προφανές αυτό και κανείς δεν θα ήθελε τώρα δύο χώρες του ΝΑΤΟ να εμπλακούν σε μια στρατιωτική σύγκρουση, αλλά η Τουρκία έχει δημιουργήσει με τη συμπεριφορά της μια ενόχληση και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Και το βλέπουμε αυτό από το θέμα των F-35 που οι Ηνωμένες Πολιτείες την έχουν αποκλείσει, αλλά τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχω δει την ίδια ευαισθησία από τους συμμάχους σε ό,τι αφορά
ενδεχομένως κάποιες κυρώσεις που θα έπρεπε να έχουν επιβληθεί στην Τουρκία, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια εισβολή σε ένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος, στην Κύπρο, και από το 2019 έτσι, έχει μπει μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ, και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να δούμε και άλλες προκλήσεις της Τουρκίας μέσα σε αυτό το πεδίο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζουμί, στρατηγέ, που ήσασταν μαζί μας απόψε. Κύριε Κουμουτσάκο, σας ευχαριστώ για το πρώτο σκέλος αυτής της κουβέντας, γιατί θα έρθουμε και στα αμιγώς πολιτικά, εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην έξωση Θεσσαλονίκης, αλλά και της εξεταστικής που ξεκίνησε τις εργασίες της σήμερα. Πάμε να προχωρήσουμε στην επικυρότητα της ημέρας. Μέρα με τη μέρα, Μόσχα και Βρυξέλλες ρίχνουν στο τραπέζι τα όπλα τους στον ενεργειακό πόλεμο που έχει ξεσπάσει, γεγονός που προκαλεί έντονες ανησυχίες για τις συνέπειες αυτής της σύγκρουσης για την καθημερινότητά μας. Η Πρόεδρος της Κομισιόν προειδέασε για τα μέτρα που θα συζητηθούν την Παρασκευή στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ρώσος Πρόεδρος προειδοποίησε ευθέως ότι η Ευρώπη θα παγώσει τον χειμώνα αν επιβληθεί πλαφόν στις τιμές του ρωσικού φυσικού αερίου. Τα μέτρα που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αποκάλυψε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Βασικό μέτρο είναι η επιβολή πλαφών στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου. The price cap on Russian gas can go really fast, and that is important, so that we cannot be blackmailed anymore by Putin's or Russia's announcement what gas is concerned. Η απάντηση που πήρε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν άμεση και σκληρή. Χαρακτήρισε ανόητη την επιβολή πλαφών και προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα διακόψει την παράδοση φυσικού αερίου, με συνέπεια η Ευρώπη να παγώσει τον χειμώνα. А что будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, но мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παραδέχτηκε ότι το δίχτυ αλληλεγγύης που σχεδιάζεται θα διασφαλίζει τη ροή φυσικού αερίου όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή όχι σε όλους. Και διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξασφαλίσει εναλλακτικούς προμηθευτές. The first one is smart saving of electricity. So whatever we do, one thing is for sure, we have to save electricity, but we have to save it in a smart way. If you look at the costs of electricity, there are peak demands. And this is what is expensive, because in these peak demands, the expensive gas comes into the market. So what we have to do is flatten the curve and avoid the peak demands. We will propose a mandatory target for reducing electricity use at peak hours, and we will work very closely with the member states to achieve this. Και εμείς έχουμε άλλες αγορές για να διοχετεύσουμε τα ορυκτά καύσιμα, απάντησε ο Πούτιν από το Βλαδιβοστόκ. Δεν έχουμε πρόβλημα να πουλάμε ανά τον κόσμο τα ενεργειακά αποθέματα παρά τις δυτικές κυρώσεις, είπε ο Πούτιν. Ερωτηθήσα εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή άλλων προμηθευτών ενέργειας, όπως το LNG, που επίσης η τιμή του είναι ακριβή, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απάντησε με μισόλογα, λέγοντας ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην πληρώνει εξαιρετικά υψηλές τιμές, αλλά παράλληλα να παραμείνει ανταγωνιστική για τους προμηθευτές LNG, για να μην στραφούν σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ο Ρώσος πρόεδρος από την πλευρά του τόνισε ότι ο προϋπολογισμός της χώρας του εμφανίζει πλεόνασμα σχεδόν 25 δισεκατομμυρίων, την ώρα που οι Ευρωπαίοι πληρώνουν ακριβά τις συνέπειες των επιλογών των Βρυξελών. Мы готовы это сделать завтра, достаточно только кнопку нажать. Но не мы же санкции ввели на Северный поток 2. Сделали это под давлением американцев. Για το θέμα του αγωγού Nord Stream 1, ο Πούτιν είπε ότι η Γερμανία και οι δυτικές κυρώσεις ευθύνονται για το ότι δεν είναι λειτουργικός και ότι η Ουκρανία και η Πολωνία αποφάσισαν μονομερώς να κλείσουν άλλους αγωγούς που μετέφεραν φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε κοντόφθαλμες τις δυτικές κυρώσεις και κατηγόρησε τη Δύση ότι υπονομεύει την παγκόσμια οικονομία με την επιθετική προσπάθεια επιβολής της κυριαρχίας της σε όλο τον κόσμο. Εθνικό σχέδιο δράσης για μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 10% στο δημόσιο εξήγηλε η κυβέρνηση. Μάλιστα, για την επίτευξη του στόχου ανακοινώθηκε σειρά κινήτρων και αντικινήτρων στην κοινή συνέντευξη τύπου
που παραχώρησαν ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης. Τη συνέντευξη τύπου συντόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Τα Υπουργεία, οι φορείς και οι Δήμοι που δεν θα πιάσουν τον στόχο της μείωσης του 10% πάντως θα δουν ψαλίδι στο κονδύλι των προσλήψεων, στα μπόνους υπαλλήλων και στις κρατικές επιδοτήσεις της επόμενης χρονιάς. Το ελληνικό δημόσιο οφείλει λοιπόν να αποτελέσει το θετικό παράδειγμα για όλη την κοινωνία. Να πρωταγωνιστήσει στις πρωτοβουλίες για την εξοικονόμηση ενέργειας και να συμβάλλει σε δράσεις που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος. Όπως είπε ο κ. Κρέκας, το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί προβλέπει άμεσα μέτρα με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης κατά 10% το επόμενο διάστημα, αλλά και μέσω μακροπρόθεσμα κατά 30% έως το 2030. Δημιουργία ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης για τις εγκαταστάσεις του δημοσίου μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα που ήδη λειτουργεί, καθώς επίσης κίνητρα και αντικίνητρα για την επίτευξη στόχων ενεργειακής εξοικονόμησης. Ο Υπουργός Ενέργειας ζήτησε μεταξύ άλλων οι δημόσιοι φορείς να ορίσουν ενεργειακό υπεύθυνο για τον έλεγχο των κτηρίων και των εγκαταστάσεων. Κατά την αποχώρηση, οι εργαζόμενοι να μεριμνούν για κλείσιμο ηλεκτρικών υπολογιστών και φωτισμού. Ο ενεργειακός υπεύθυνος θα ορίζει αναόροφο έναν υπάλληλο που θα αποχωρεί τελευταίος. Επίσης, ο κ. Κρέκας ζήτησε τη βελτιστοποίηση του οδοφωτισμού των πόλεων και την περιορισμένη λειτουργία καλοπιστικού φωτισμού που μπορεί να μειώσει 35 έως και 50% την κατανάλωση. Για πρώτη φορά, μία οριζόντια πολιτική προς τους φορείς του δημοσίου τη συνδέουμε με κυρώσεις σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν. Ωστόσο, σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των φορέων του δημοσίου, θα υπάρχει δυνατότητα να μην ενταχθούν στον προγραμματισμό προσλήψεων του Σεπτεμβρίου και στον κύκλο κινητικότητας του Οκτωβρίου. Από την άλλη, το κίνητρο θα είναι η επιβράβευση μέσω της ενίσχυσης του προϋπολογισμού. Όσες υπηρεσίες πετύχουν 15% στην εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή 5% πάνω από το στόχο, θα τις ενισχύσουμε κατά 5% επιπλέον. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συγκεκριμένες συστάσεις και συμβουλές για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στον ιδιωτικό τομέα και στα νοικοκυριά. Θα υπάρξει επίσης επικοινωνιακή καμπάνια που θα βοηθήσει τους καταναλωτές να αναλάβουν δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, είπε ο κ. Κυλακάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου συμπλήρωσε πως η στήριξη της κυβέρνησης στην ελληνική κοινωνία για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση θα είναι δυναμική και θα προσαρμόζεται στις εξελίξεις και στις δυνατότητες που υπάρχουν. Πακέτο 5 μέτρων, τα οποία θα ανακουφίσουν μισθωτούς και συνταξιούχους, πρόκειται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο. Το πακέτο θα κλειδώσει μέσα στα επόμενα 24 ώρα και θα αφορά αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5,5%, αύξηση συντάξεων έως 7%, κατάργηση φοράς αλληλεγγύης, πρόγραμμα φθηνής στέγης και μείωση φορών. Στα προμνημονίων επίπεδα, ύστερα από 10 χρόνια, σχεδιάζεται να φτάσει την Πρωτομαγιά του 2023 ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, καθώς θα διαμορφωθεί στα 751 ευρώ. Υπολογίζεται ότι οι 650.000 εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα κερδίσουν σχεδόν έναν επιπλέον μισθό ετησίως. Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει μια σειρά από επιδόματα προς τα πάνω, με πρώτο και κύριο το επίδομα ανεργίας, που θα ανέβει από 407,25 στα 461,82 ευρώ. Ύστερα από 12 χρόνια ξεπαγώνουν οι συντάξεις από την 1η-1η-23. Ωστόσο, όσοι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά, θα δουν μόνο λογιστική αύξηση της σύνταξής τους και μηδενική αύξηση στην τσέπη, καθώς η αναπροσαρμογή που δικαιούνται από 1η-1η θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Επιπλέον, καταργείται η φορολογική εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατείται κάθε μήνα με ποσοστά από 2,2 έως και 10% από όλα τα μηνιαία ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ. Ωστόσο, σχεδόν 7 στους 10 χαμηλοσυνταξιούχους δεν θα έχουν όφελος γιατί η φορολογική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε φορολογητές εισοδήματα άνω των 12.000 και έως 20.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Ανάμεσα στα μέτρα ανακούφισης είναι και τα ατοκαδάνεια για την αγορά ή την επισκευή πρώτης κατοικίας και η επιδότηση ενοικίου σε ευρύτερες ομάδες πολιτών με έμφαση στα νέα ζευγάρια, προκειμένου σταδιακά και σε βάθος χρόνου να αποκτήσουν το δικό τους ακίνητο νέοι εργαζόμενοι ή ακόμα και άνεργοι. Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα θα είναι ύψους 1,5 δις ευρώ. Επιπλέον, ανάσα στον καθαρό μισθό θα πάρουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με τη νέα μείωση των εισφορών κατά 0,60%. Παράλληλα, μείωση των εισφορών θα γίνει και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Εν τω μεταξύ, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης, με συνέντευξή του στον Αντένα, αποκάλυψε ότι θα υπάρξουν κίνητρα για υποκατάσταση φυσικού αερίου. Στον ιδιωτικό τομέα, τα μέτρα που θα εξαγγείλουμε εν μέρη, ενδεχομένως στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα είναι μέτρα κυρίως κινήτρων για υποκατάσταση του φυσικού αερίου όπου γίνεται, γιατί
κοστίζει 10 με 15 φορές πάνω, για εξοικονόμηση ενέργειας και βοήθεια για να καλύψουμε όλους. Αυτό που αναφέραμε που και το έχει και η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, ότι θα υπάρχει έκπτωση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος εάν από μήνα σε μήνα διαπιστωθεί ότι εγώ κάνω οικονομία. Γενικότερα, δεν μπορώ να μπω στη λεπτομέρεια γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω. Έχει υπόσταση πάντως αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα έχουμε κίνητρα εξοικονόμησης. Πολύ ισχυρή ανάπτυξη καταγράφηκε και στο δεύτερο τρίμηνο του έτους στην ελληνική οικονομία, με την άνοδο του ΑΕΠ κατά 7,7% να βασίζεται κυρίως στην αύξηση της κατανάλωσης των επενδύσεων και των εξαγωγών. Η Ελστάτ αναθεώρησε επίσης προς το καλύτερο την ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου στο 8 από το 7% της πρώτης εκτίμησης. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου αντανακλούν στη θετική επίπτωση που είχε στο ΑΕΠ η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τα στάνταρ διαβίωσης των πολιτών μας, ιδίως των πιο ευάλωτων. Το όραμά μου παραμένει μια ευημερούσα Ελλάδα για όλους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του στα social media με αφορμή την εντυπωσιακή ανάπτυξη του ΑΕΠ. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας επισήμανε ότι σε μία από τις πλέον δύσκολες και ταραχώδεις περιόδους της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας, η ελληνική οικονομία όχι μόνο αντέχει, αλλά ενδυναμώνεται, παρουσιάζοντας μάλιστα ευνοϊκές προοπτικές. Και καλωσορίζω στο σημείο αυτό τον Οικονομικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Καλησπέρα, κύριε Κλήτου. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Όντως έτσι είναι, 7,7 από ό,τι περιστά το δεύτερο τρίμηνο. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά, κύριε Χατζησαλάτα, με δεδομένο ότι ακούμε και κάποιες αιτιάσεις από την αντιπολίτευση που λέει «ΟΚ, 7,7 η ανάπτυξη είναι ένα καλό δείγμα σε σχέση και με το μέσο ευρωπαϊκό όρο». Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε ταυτόχρονα μια επικίνδυνη αύξηση του δανεισμού. Το δεκαετές ομόλογο, όπως μας έλεγε ο καθηγητής ο κύριος Χαράλαμπος Γκότσης χθες, χτύπησε καμπανάκι για το επιτόκιο υψηλό, 4,5%. Και έχουμε και ένα δυσβάσταχο χρέος, το οποίο πρέπει να εξυπηρετήσουμε. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το 7,7% για το οποίο πανηγυρίζουμε? Και μην ξεχνάμε στο περιβάλλον, είπατε προηγουμένως, ότι την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μιλάει για άμεση αύξηση των επιτοκίων. Άρα όλα αυτά συμπαρασύνουν προς τα πάνω και το χρέος και τη δυσκολία που έχουμε στην αποπληρωμή του. Το 7,7 της αύξησης του ΑΕΠ σημαίνει ότι το εθνικό προϊόν, ο πλούτος της χώρας στην ουσία, αυξήθηκε πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Αυτή η αντανάκλαση στον πολίτη, επειδή είμαστε στη μέση μιας ενεργειακής κρίσης και μιας ακρίβειας η οποία ταλανίζει όλα τα νοικοκυριά, δεν θα αποτυπωθεί τόσο εύκολα, γιατί προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να επιδοτηθεί ο πολίτης, να επιδοτηθούν τα καύσιμα, να επιδοτηθεί η ενέργεια, με σκοπό να φτάσουμε περίπου στα περσινά επίπεδα. Mm-hmm. Να αναλογιστούμε ότι πέρυσι δεν είναι οι καλύτερες ημέρες για τον κάθε πολίτη, και όμως έχουμε βάλει στόχο αυτό, γιατί δυστυχώς παγκόσμια υπάρχει αυτή η κρίση. Αυτό το ποσοστό της αύξησης πλέον του ΑΕΠ, μεσοσταθμικά όλου του χρόνου, είναι πολύ σημαντικό για τους συνταξιούχους. Γιατί? Γιατί θα προσθεθεί μαζί με τον τιμάριθμο, το ύψος τιμαρίθμου του ετησίου, θα χωριστεί στη μέση το 50% δηλαδή του αρθρίσματος, και αυτή θα είναι η αύξηση που θα δουν οι συνταξιούχοι για του χρόνου. Και μιλάμε για αύξηση του συνταξιούχου μετά από 12 χρόνια. Ναι, αυτή λοιπόν αυτό. Η αύξηση των συνταξιούχων δεν θα την πάρουν όλοι, γιατί υπάρχει η στρέβλωση του νόμου Κατρούγκαλου για την προσωπική διαφορά. Αυτό. Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι στην ουσία λογιστικά θα δουν την αύξηση, αλλά στην τσέπη τους όχι, γιατί θα υπερκαλύψει το ποσό της προσωπικής διαφοράς. Για αυτούς λοιπόν, αν είναι μεγαλύτερη αύξηση, θα δουν τη διαφορά. Αν είναι μικρότερη, θα μειωθεί η προσωπική διαφορά. Για τους συνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά, θα δουν αυτούς για την αύξηση πλέον στο λογαριασμό τους. Και είναι πολύ σημαντικό, επειδή μιλάμε για επιδοματικές πολιτικές. Δεν είναι φυσικά υγιές σε μια οικονομία να έχουμε επιδοματική καθόλου πολιτική. Υγιές, είναι... Καθόλου υγιές, καθόλου πια. Ακριβώς. Είναι αλλά δυστυχώς η κατάσταση έχει ξαναγκάσει μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, το συζητούμε και με τα κυβερνητικά στελέχη, να δημιουργεί με την πολιτική της επιδοματικό εθισμό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι επιδοτήσεις έχουν αρχίσει από την εποχή του COVID. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι όμως άρρηκτη ανάγκη να γίνει χθες, όχι σήμερα, το όριο των περιουσιακών στοιχείων να αυξηθούν. Γιατί πάρα πολλές ευάλωτες ομάδες, και το είδαμε στον ΕΝΠΙΑ, που χάσανε τη μείωση του 50%, βγήκανε εκτός επιδομάτων, γιατί λογιστικά στην ουσία αυξήθηκε η αξία της περιουσίας τους λόγω του ότι αυξήθηκαν αντικειμενικές αξίες. Έτσι. Θα πρέπει να δέξει ιδιαίτερη προσοχή η πολιτεία σε αυτό το κομμάτι, γιατί παραμένει το εισόδημα χαμηλό, το σπίτι ή η περιουσία αυξήθηκε λόγω αντικειμενικών αξιών, και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να βρεθούν εκτός επιδομάτων.
πολύ σοβαρό και πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε από χθες. Είναι πολύ καλό που λέτε αυτά πράγματα για να τα καταλάβει ο μέσος τηλεθεατής, γιατί αυτό το οποίο εμείς εννοούμε, οι αδαείς περί τα οικονομικά και τα μαθηματικά οικονομία, είναι ότι καταλήγει στην τσέπη μας τελικά και τι μας μένει για να μπορέσουμε να αισθανθούμε μία ασφάλεια. Όμως θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με αυτά τα δεδομένα που δημιουργούνται και στην ελληνική οικονομία τώρα και στο διεθνές περιβάλλον, γιατί καταγράφουμε την πρόβλεψη ότι η Γερμανία για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια θα βυθιστεί σε ύφεση με βάση αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν, απόρρια της ενεργειακής κρίσης. Με δεδομένο λοιπόν ότι η Ελλάδα βγήκε πριν από κανένα μήνα από την ενισχυμένη εποπτεία και ο στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, πόσο πιθανό βρίσκεται να έχουμε ένα θετικό πρόσημο από τους οίκους αξιολόγηση σύντομα? Όσο υπάρχουν τα στοιχεία που βγαίνουν προς τα έξω του ενός της Ελστάτ που είναι επίσημα στοιχεία, όσο βλέπουμε τη χώρα μας, η ατμομηχανή που λέγεται τουρισμός, να συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία, όσο βλέπουμε τη χώρα μας να είναι κατά κάποιο τρόπο θωρακισμένη στην ενεργειακή κρίση, γιατί η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη. Είπατε προηγουμένως πολύ σωστά για τη Γερμανία και βλέπω τώρα κροκοδίλια δάκρυα πλέον να μιλάνε για το θέμα της χοντρικής εκτίμησης ενέργειας, γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα η Γερμανία έχει εξασφαλίσει τη λιανική της πόλης με αυτά τα μέσα που έχει παραγωγή ρεύματος. Επειδή πλέον δεν μπορεί να παράξει τη λιανική, στρέφεται στο χρηματιστήριο ενέργειας και πλέον ανακαλύπτει ότι είναι δυσβάστακτη η όλη. Και πόσο είναι η εκδίκηση της ιστορίας ότι σε αυτή την κρίση, κύριε Χατζησαλάτα, τα λεγόμενα pigs, οι χώρες του Νότου δηλαδή, τα πάνε πάρα πολύ καλύτερα στο σύνολό τους από ότι ο υπερφύαλος βοράς. Βεβαίως. Και να θυμίζουμε πάντα ότι όταν μιλάμε για ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία που συγκρίνεται η χώρα μας, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί η χώρα μας έχει συρρήκνωση εισοδήματος 12 χρόνια. Δεν ξεκινάμε την διαφετηρία με την Ευρώπη. Σωστά. Εμείς είχαμε τα χρόνια τα μνημονιακά, ήδη η πανδημία που ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά είχαμε την προϊστορία των μνημονίων. Κονιωτοποιήθηκε ο προϋπολογισμός, ο κρατικός και ο οικονομικός, με αποτέλεσμα πλέον να έχουμε διαφορετικά θέλω, διαφορετικές απαιτήσεις. Και πλέον θα πρέπει, απορώ, το έλεγα και προηγουμένως, για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτή την κρίση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Ευρωπαίος πολίτης, Ευρωπαίος ηγέτης, που να είναι καλύτερες ημέρες του από όταν πριν από την κρίση. Και τα έχουμε φορτώσει όλα σε κάποιο που λέγεται χρηματιστήριο ενέργειας, αντί να δούμε τους τρόπους που παράγεται το ρεύμα και να βγάλουμε ένα μέσο όρο και αυτός να είναι ο τρόπος που πουλιέται το ρεύμα, πλέον έχουμε βάλει ρήτρα το φυσικό αέριο που έχει ανέβει 10 φορές. Σωστό. Αλλά τώρα ας μην κάνουμε αξιολογικές κρίσεις για τα αντανακλαστικά και την πολιτική ευφυΐα των Ευρωπαίων ηγητόρων. Σωστά. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Εγώ σας καλώς ευχαριστώ βράδυ. Πολύ. Καλή δύναμη σε όλους μας. Να είστε καλά. Αμήν. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Με γκρίνιες άρχισαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει το θέμα της παραβίασης του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων. Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για την ανάδειξη διακομματικού Προεδρείου και τις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα της Επιτροπής κατέλαβαν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγει ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, αντιπρόεδρος η κυρία Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και γραμματέα ο Στάθης Κωνσταντινίδης. Οι εργασίες της Επιτροπής συνεχίστηκαν με θέματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής και τον προγραμματισμό των εργασιών της. Λοιπόν, κύριε Κουμουτσάκο, τώρα ερχόμαστε στο πολύ δύσκολο θέμα των νόμιμων επισυνδέσεων, υποκλοπών για τον κόσμο. Μια παλιά και αμαρτωλή ιστορία που έχει βασανίσει αρκετά το πολιτικό σύστημα και νομίζω ότι δημιουργεί σκιές, θα συμφωνήσετε μαζί μου, και στην εικόνα της κυβέρνησης. Είναι ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο ταρακούνημα που δέχεται το κυβερνητικό σχήμα, ενώ σε πολιτικό επίπεδο και με δική του ευθύνη. Και νομίζω ότι θα καθορίσει από εδώ και πέρα και πολλές επιλογές της κυβέρνησης, προκειμένου να επιτύχει τη φυγή προς τα εμπρός. Δεν μπαίνω στην ουσία τώρα της σημερινής διαδικασίας, διότι γνωρίζουμε όλοι από το παρελθόν ότι θα φάνε τουλάχιστον μία εβδομάδα στα διαδικαστικά και αυτοί οι καυγάδες νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην υπάρξει άλλη μία εξεταστική η οποία δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Να ξεκινήσω, είπατε για τη σοβαρότητα του ζητήματος. Πράγματι το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό.
Και αυτό δεν χρειάζεται κανείς να αναζητήσει ποιοι είναι οι λόγοι, αρκεί να σκεφτεί την άμεση αντίδραση του Έλληνα Πρωθυπουργού με αποφάσεις πραγματικά κέρες, με τις απομακρύνσεις δύο πολύ σημαντικών προσώπων για τη διακυβέρνηση, στενού του συνεργάτη, του γραμματέα, του Γενικού Γραμματέα, του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη, του διοικητή της ΕΕΠ. Ετέθησαν σε λειτουργία όλες οι θεσμικές δικλείδες του πολιτεύματος, της δημοκρατικής λειτουργίας, η Βουλή, Εξεταστική Επιτροπή, Επιτροπή Εξωτερικών και Διαφάνειας, συζήτηση στη Βουλή. Η δικαιοσύνη έχει επιληθεί μετά την προσφυγή σε αυτήν του κυρίου Ανδρουλάκη. Όλες λοιπόν οι θεσμικές δικλείδες, τα αντίβαρα της δημοκρατικής λειτουργίας, δημοκρατικής πολιτείας βρίσκονται αυτή τη στιγμή, κινούνται με ένα στόχο. Η αντιπολίτευση όμως σας καταγγέλει ότι επικαλούμενοι τις ασφαλιστικές δικλείδες της κείμενης νομοθεσίας, την οποία δεν αλλάζεται, ουσιαστικά επιβάλλεται σιωπητήριο. Και το είδαμε αυτό και σήμερα, όταν μίλησε η κυρία Μπακογιάννη σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό και αναφέρθηκε στη διάταξη που, εάν σπάσει το απόρριτο από κάποιον δημόσιο υπάλληλο της ΕΕΠ, γιατί δημόσιοι υπάλληλοι είναι, θα υποστεί κάθειρξη 10 ετών. Προσπαθείτε να αποσιωπήσετε αυτή την ιστορία ενώ ως κυβερνητικό σχήμα, όχι εσείς. Ξεκινώ με τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη είπε αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος. Δεν μπορεί να θεωρείται ως απειλή ή εκβιασμός το να κοινοποιείς κάτι το οποίο προβλέπεται στο νόμο, έτσι. Πάμε όμως σε κάτι άλλο. Όσο πιο σύντομα γίνεται, ναι, γιατί ξεφύγαμε από χρόνο. Πολύ, πολύ γρήγορα, η υπόθεση αυτή είναι βέβαιο ότι έχει δηλητηριάσει την πολιτική ατμόσφαιρα. Θα έλεγα ότι είναι κάτι χειρότερο που έχει γίνει. Μπορεί να μην φαίνεται στο προσκήνιο των πολιτικών συζητήσεων, γιατί μετά από λίγο αυτό που πράγματι καίει τους πολίτες είναι η ακρίβεια, είναι η ενέργεια, είναι η ενεργειακή επάρκεια, ο χειμώνας που έρχεται μπροστά. Αυτά είναι τα ζητήματα, τα ζέοντα για την καθημερινότητά του. Μπορεί να βγει από το προσκήνιο. Όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο δηλητηριάζει τον υδροφόρο ορίζοντα της πολιτικής ζωής. Μπαίνει κάτω από το έδαφος, αλλά συνήθως, όπως γίνεται όταν δηλητηριάζεται το έδαφος, το βρίσκει ξανά μπροστά σου. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο, πρέπει να πάμε σε μια πλήρη και άμεση διαλεύκανση. Και να σας πω και για κάποιον άλλο λόγο. Να μην δίνουμε όπλα στους αντιπάλους μας, σωστό, να δημιουργούν εντυπώσεις λοιπόν μέσα από αυτή την ιστορία. Άμεση, γρήγορα λοιπόν διαλεύκανση και πλήρης. Ανακλειστικά και κάθαρση όλου αυτού του προβλήματος. Κύριε Κουμουτσάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Πάμε να προχωρήσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με μια μεγαλειώδη εμφάνιση στο μάτσο με την Ουκρανία και το Γιάννη Αντετοκούμπο να κάνει προσωπικό ρεκόρ με τα χρώματα της γαλανόλευκης. Η εθνική μας ομάδα έκανε το 4 στα 4 και σφράγισε μαθηματικά την πρωτιά της στον τρίτο όμιλο του Eurobasket. Αύριο υποδέχεται την Εσθονία, ωστόσο περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της Κυριακής για την επόμενη φάση των 16. Έχοντας μια άμυνα από γρανίτη για σεμινάριο αλλά και εκπληκτική δημιουργία, κυρίως στο τρίτο 15λεπτο, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ κέρδισε και την Ουκρανία, κόβοντας τα φτερά των παικτών της, που στο πρώτο ημίχρονο ονειρεύτηκαν για λίγο ότι θα έκαναν την έκπληξη. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε επίδειξη δύναμης στο τελευταίο δεκάλεπτο, χαρίζοντας στιγμές μπασκετικής μαγείας και επικράτησε τελικά με σκορ 99-79. Όλο το spotlight, όλα τα φώτα πρέπει να πέφτουν στους παίχτες. Είναι ένα γρήγορο, είναι ένα sprint, το οποίο αν οι παίχτες συνειδητοποιήσουν πράγματα, τα οποία τα συνειδητούν πολύ γρήγορα, κάνουν εκπληκτικά βήματα προς την, όχι στην τελειότητα, γιατί δεν υπάρχει τελειότητα, αλλά προς τη δημιουργία μιας στιβαρής ομάδας. Πρώτο σκόρερο απίστευτος Γιάννης Αντετοκούμπο, που σημείωσε 41 πόντους, κάνοντας ρεκόρ με τη φανέλα με το εθνόσημο. Μια ομάδα, ας πούμε, που ξέρω ότι όταν μπούμε αυτά τα 11 παιδιά και το coach και το coach staff στο γήπεδο, ότι θα τα δώσουμε όλα. Τώρα, αν θα κερδίσουμε, δεν έχει κανένα συμβόλαιο με την νίκη. Ουσιαστική βοήθεια από τον αρχηγό της ομάδας Παπα-Νικολάου, τον ψηλό μας Παπαγιάννη, αλλά και από τους Αγραβάνη και Ντόρσεϊ. Εμείς ήμασταν λίγο πιο νοθροί από ό,τι έπρεπε. Σίγουρα είναι συνεχόμενα παιχνίδια, όμως στο δεύτερο μήχρονο δεν, όχι απλά δεν κάναμε πίσω, βάλαμε τη διπλάσια ενέργεια και το κάναμε εν τέλει να μοιάζει εύκολο, αλλά δεν ήταν εύκολο. Όταν κερδίζει η Ελλάδα, είμαστε όλοι χαρούμενοι. Φαίνεται ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα. Είμαστε μοναδικοί, νομίζω, που έχουμε κάνει 4-4 μέχρι τώρα. Οπότε αυτό τα λέει όλα. Και ευχόμαστε όλοι να υπάρχει και συνέχεια. Αλλά όπως και να είναι τα πράγματα, πρέπει να είμαστε δίπλα στα παιδιά.
η εθνική μας καπάρωσε την πρωτιά στον όμιλο και δίνει έτσι ραντεβού για την επόμενη φάση του Eurobasket. Έκανε ένα απίστευτο 4-4 στην πρώτη φάση της διοργάνωσης στο Μιλάνο και πλέον έχει ένα μάτς με την Εστονία για να προετοιμαστεί για τους νοκάουτ αγώνες που θα διεξαχθούν στο Βερολίνο από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.